Η προστασία του ψιλορίτη και των μοναδικών οικοσυστημάτων που φιλοξενεί, αλλά και η ορθή σύνδεσή του με τον άνθρωπο και τις δραστηριότητές του, είναι στο επίκεντρο των προτάσεων για τη διαχείριση των περιοχών Natura 2000 στο γεωπάρκο του Ψιλορίτη. Μέσα στις περιοχές Natura, που τα όρια τους δεν αλλάζουν, είναι τα ίδια όρια αυτά που έχουμε στείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργούνται επιμέρους ζώνες, μέσα στις οποίες ζώνες θεσπίζονται διάφορα επίπεδα προστασίας. Μιλάμε συνολικά για 7 περιοχές Natura, 3 περιοχές, 3 ειδικές ζώνες διατήρησης, τις βλέπετε με το μπλε χρώμα, και 4 ζώνες ειδικής προστασίας, ζώνες οι οποίες προστατεύονται για την ορνηθοπανίδα που φιλοξενούν, που τις βλέπετε με το πράσινο χρώμα στην οθόνη σας. Η ειδική περιβαλλοντική μελέτη της περιοχής θέτει ξεκάθαρα τις δράσεις και τους περιορισμούς που διέπουν κάθε μία από τις ζώνες προστασίας του Ψιλορίτη. Ας πούμε, όλη η ορεινή περιοχή του Ψιλορίτη, οι βουνοκορφές, τα λέγαμε, είναι οι ζώνες υψηλής προστασίας, που εκεί ελάχιστα πράγματα επιτρέπονται, μόνο επιστημονική παρακολούθηση, και περιφερειακά του Ψιλορίτη ορίζονται οι χαμηλότερου επίπεδου ζώνες. Για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν γεωπάρκο, γιατί αφενός μεν έχει να κάνει με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του γεωλογικού περιβάλλοντος, αλλά αφετέρου έχει να κάνει και με τις παραδοσιακές δραστηριότητες που ασκούνται στην περιοχή. Θα πρέπει να δούμε αυτό το εργαλείο που λέγεται κτηνοτροπία πραγματικά ως ένα εργαλείο το οποίο θα αξιοποιεί ορθολογικά το φυσικό πόρο και τον κάνει αυτό το πολύτιμο αγαθό του ανθρώπου που λέγεται τρόφιμο. Με μοναδική ταυτότητα και ποιότητα. Οι περιοχές Natura ακολουθούνται από μια σειρά μύθους και ανακρίβειες που ξενίζουν τις τοπικές κοινωνίες και τις φέρνουν ακόμα και σε κόντρα με τα ίδια αυτά προστατευόμενα οικοσυστήματα. Από το 2000 που οριστήκαν οι περιοχές Natura στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Κρήτη, εμείς θα έπρεπε για αυτές τις περιοχές να είχαμε συντάξει ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες από τις οποίες θα προκύψουν τα σχέδια διαχείρισης αυτών των περιοχών. Δηλαδή, τι σημαίνει με απλά λόγια? Σημαίνει να ξέρουμε σε κάθε ένα σημείο μιας περιοχής Natura τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται, ποιες δράσεις προβλέπονται και ποιες δράσεις δεν προβλέπονται. Κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συζήτησης για το γεωπάρκο του Ψιλορίτη παρουσιάστηκαν η φιλοσοφία και οι στόχοι του σχεδίου διαχείρισης της περιοχής, ενώ φωτίστηκαν και ζητήματα που αφορούν ανάμεσα στα άλλα την ανάπτυξη οικοτουριστικών δράσεων, την προσαρμογή της κτηνοτροφίας, αλλά και τη σχέση των περιοχών με τα έργα εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για να το κάνουμε ξεκάθαρο, επειδή υπάρχει μια συζήτηση. Διώχνουμε τους ανθρώπους από το Ψιλορίτη για να φέρουμε ανεμογεννήτριες? Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Όπως σας είπα, οι βουνοκορφές του Ψιλορίτη, οι υψηλές κορυφές, είναι περιοχές σχετικής υψηλής προστασίας. Εκεί δεν επιτρέπονται ούτε ανεμογεννήτριες. Και υπό ορισμένες περιπτώσεις, προϋποθέσεις, επιτρέπεται η βόσκηση. Μπαίνουν κανόνες. Οι άνθρωποι δεν φεύγουν λοιπόν ούτε στην υψηλή προστασία. Στη χαμηλή προστασία πάλι επιτρέπεται η βόσκηση. Οικοτουριστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με λαχτικό τουρισμό, αυτά δεν απαγορεύονται. Και επιτρέπονται, τουλάχιστον σύμφωνα με την πρόταση, μόνο η εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο της αδειοδότησης. Όχι δηλαδή καινούργιες που εκκρεμούν οι αιτήσεις τους, που έχουν προταθεί κτλ. Μόνο αυτές που είναι στο τελικό στάδιο αδειοδότησης.